κρατώ στα χέρια μου, ή αν θέλετε μια ολόκληρη Αγία Γραφή σαν αυτή την Αγία Γραφή που κρατώ στα χέρια μου. Τηλεφωνήστε μας τώρα. Στη συνέχεια της ώρας μας θα ακούσουμε μια συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Γιάννη Χιονίδη. Το θέμα μας η Μεσσητεία. Ακούστε τη συνέντευξη αυτή. Αγαπητοί μας φίλοι, μελετήστε την Καινή Διαθήκη. Εάν δεν έχετε, γράψτε ή τηλεφωνήστε μας να σας στείλουμε μια δωρεάν σε νεοελληνική μετάφραση. Στην Ευρώπη, Λιβύας 12, 115, 27, Αθήνα. Ή αν θέλετε, καλέστε το 210-77-79-845. Στη ζωή μας χρησιμοποιούμε διάφορους ανθρώπους για μεσίτες. Λέμε παραδείγματος χάρη ο κτηματομεσίτης, κάποιος ο οποίος θα μας βοηθήσει για να βρούμε ένα σπίτι. Χρησιμοποιούμε ένα δικηγόρο παραδείγματος χάρη για να μας βοηθήσει στο δικαστήριο. Τώρα ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού και λέμε πώς εγώ, ένας μηταμινός άνθρωπος, μπορώ να πλησιάσω τον Θεό αν δεν υπάρχει κάποιος μεσίτης που θα μεσιτεύσει για μένα στον Θεό. Και αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα που θα συζητήσω με τον Γιάννη Χιονίδη, τον οποίο έχω εδώ και τον καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ, Βασίλη. Είναι χαρά μου πάλι. Γιάννη, όπως ανέφερα, χρησιμοποιούμε διάφορους ανθρώπους για να μας βοηθήσουν σε διάφορες υποθέσεις στη ζωή μας. Τώρα θα ήθελα να πάμε στα πνευματικά και να δούμε άραγε πώς, με ποιον τρόπο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει για να πλησιάσουμε τον Θεό? Και πράγματι, Βασίλη, αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι βασικό ερώτημα, στο οποίο αν ξεφύγουμε από ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, τότε θα βρεθούμε στην λανθασμένη πλευρά. Γιατί πολύ καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέει ότι υπάρχει δρόμος προς το Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει κανένα μας να του ξεφύγει ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Και στην πρώτη Τιμοθέου, Βασίλη, καθώς γράφει σε έναν άλλον νεαρό ποιμένα, σε έναν άλλον νεαρό που κηρύττει το Λόγο του Θεού, του έδωσε καθαρά να καταλάβει τι πρέπει να κηρύττει. Και 1 Τιμοθέου 2, στα εδάφια 3, 4, 5 και 6, μας το λέει αυτό και το περιγράφει πολύ καθαρά. Διάβασε, σε παρακαλώ, Γιάννη, μερικά από αυτά τα εδάφια, ή ένα εδάφιο τουλάχιστον. Αρχίζει, Βασίλη, και λέει, αυτό είναι καλό και πρόσθετο,